πρώτη σπηλιά εδώ στο Κλέφτικο, σωστά? Ναι, βεβαίως. Το Κλέφτικο είναι μια περιοχή που χρησιμοποιούνταν ως αφνητήριο πειρατών τον 17ο αιώνα. Οι λευκές πέτρες γύρω μας είναι κυρίως πελίτης, μια πολύ μαλακή πέτρα που κάθε χρόνο ο άνεμος την σκαλίζει λίγο διαφορετικά. Και τώρα που πάμε? Τώρα πηγαίνουμε στο λιμάνι των πειρατών, το οποίο είναι το σημείο που έκρυβαν τα πλοία τους, έτσι ώστε να μην φαίνονται από την πορεία Κρήτης-Αθήνας που περνάει από εδώ μπροστά. Και έχουμε εκεί να πούμε πολλά. Εκεί θα πούμε περισσότερο, βέβαια. Τέλεια. Στέλιο, τι γίνεται εδώ, τι θα κάνουμε? Καλά. Εδώ είμαστε στο κεντρικό τεροσημείο του Κλέφτικου. Στην ωραία. Ουσία είμαστε στο λιμάνι των πειρατών μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα βουτήξουμε με τον κόσμο, ναι, να δούμε τα διάφορα περάσματα που έχει το Κλέφτικο με τα υπέροχα χρώματα. Μόνο έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτό το κομμάτι του Κλέφτικου. Ναι. Οπότε προσπαθούμε να φέρουμε την εμπειρία τη δικιά μας στον κόσμο. Εγώ να το δοκιμάσω, τι λες? Είναι πολύ εύκολο, μπορούν να το κάνουν όλοι. Είναι 15 λεπτά κολύμπι. Είναι ασφαλής ο κόσμος, όπου περάσουμε υπάρχει ασφάλεια. Μπορώ να σας δείξω τα επόμενα βίντεο, να καταλάβετε κι εσείς. Α, ωραία. Τι θα δούμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, λιμάνι πειρατών. Είμαστε στο λιμάνι των πειρατών, ακριβώς, σε ένα τοπίο λίγο καραϊβικής. Εντελώς. Έκρυβαν εδώ τα πλοία τους, λοιπόν, επειδή δεν φαίνονται από τη συνηθισμένη πορεία των πλοίων Κρήτης-Αθήνας. Είναι λίγο κρυμμένο. Ναι. Όπως είπαμε, όλα αυτά μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα. Ωραία. Πειρατές κυρίως Βρετανοί. Ναι. Επειδή η πειρατεία είχε απαγορευτεί τότε στην Βρετανία και οπότε ήρθαν σιγά σιγά στη Μεσόγειο να βρουν καινούργια λιμέρια. Το τοπίο, όπως βλέπετε, είναι γεμάτο περλίτη και καολίνη, λευκή πέτρα γύρω μας, που κάθε χρόνο αλλάζει λιγάκι. Πίσω έχει αρχίσει και σχηματίζεται μια μικρή παραλία. Σε 2-3 χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Α, υπέροχα. Και σταματήσαμε εδώ για snorkeling, φρουτάκι, snack. Να κάνω κι εγώ, τι λες? Βεβαίως να κάνεις. Ωραία, λοιπόν. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να έρθει στο Κλέφτικο για να μην δεις το βυθό. Έλα, εντάξει, λοιπόν. Είμαι έτοιμη γι' αυτό. Εμπρός.